Κύριε Σιδέρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και θα σε εσά και του ακροατέ. Είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση? Ναι, είναι αναστρέψιμη στο βαθμό που παλέψουμε, που αγωνιστούμε, που δεν κυριαρχήσει η κλάψα, που δεν κυριαρχήσει η λογική του δεν γίνεται τίποτα. Πάντως, σίγουρα δεν είναι αναστρέψιμη εάν δεν κάνουμε κάτι κι εμείς και περιμένουμε απλά να τα κάνει η κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο σε μία περιοχή, δεν βλέπουμε ότι είναι μόνο σε ένα νοσοκομείο που έτυχε να είναι π.χ. το πιο παλιό, που έτυχε να μην έχει γίνει συντήρηση. Βλέπουμε στο σύστημα ολόκληρο να υπάρχει μία κατάρρευση. Κοιτάξτε, μόνο τα νέα των δύο τελευταίων εβδομάδων να δείτε, θα δείτε ότι για να λειτουργήσει η ΜΕΘ του νοσοκομείου του Αγρινίου στέλνουν γιατρούς με εντέλεσθε από τα Γιάννενα. Βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί ο αξονικός και ο μαγνητικός τομογράφος της Νίκαιας και παραδίδεται σε ιδιώτες για να λειτουργήσει. Βλέπουμε τις μισές αίθουσες Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισα, τις χειρουργικές να είναι κλειστές. Την ορειλά του παιδών Αγία Σοφία, του μεγαλύτερου παιδιατρικού νοσοκομείου της χώρας, να κλείνει. Βλέπουμε γιατρούς να τους πέφτουν τα βάνια στο κεφάλι, όπως στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη. Και παλιότερα στο Γεννηματά, πριν από λίγες μέρες. Ακριβώς. Βλέπουμε μια εκρηκτική και τραγική κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου. Βλέπουμε χίλιους εργαζόμενους του ΕΟΔΗ να τους πετάνε στο δρόμο και άλλα πολλά. Αυτή, κατά τη γνώμη μας, η σκόπιμη πολιτική γίνεται για να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας και ταυτόχρονα να περπατήσουν οι συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα και η επιχειρηματικότητα των δημόσιων νοσοκομείων. Άρα δεν είναι κάτι που τυχαίνει. Όχι, κατά τη γνώμη μας είναι σκοπιμότατη αυτή η πολιτική και επιτρέψτε να σας πω τρία παραδείγματα που ίσως είναι πιο χαρακτηριστικά. Το πρώτο παράδειγμα είναι ότι πριν μία εβδομάδα πέρασε από τη Βουλή ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την ίδρυση μονάδων αυξημένης φροντίδας ανθρώπων με αγκιακά κεφαλικά επεισόδια. Ένα νομοσχέδιο το οποίο επιστημονικά, κατά τη γνώμη μας, είναι μονάδες οι οποίες πρέπει να φτιαχτούν και άργησαν. Ξέρετε πώς θα στελεχωθεί αυτή η μονάδα στο Αττικό νοσοκομείο? Θα στελεχωθεί ως εξής. Θα φύγουν 10 νοσηλευτές από τις κλινικές για να τις στελεχώσουν και παίρνουν 10 νοσηλευτές από τα κέντρα υγείας της Δυτικής Αθήνας για να τους φέρουν και να αντικαταστήσουν αυτούς που θα πάνε στη μονάδα. Δηλαδή, διαλύουν τα κέντρα υγείας της Δυτικής Αθήνας για να στελεχώσουν μια μονάδα που καλώς έπρεπε και θα έπρεπε να υπάρχει. Αντί να γίνουν προσλήψεις, εννοείται. Ακριβώς. Για 10 ανθρώπους μιλάμε. Διαλύουν όλη την πρωτοβάθμια φροντίδα για να στελεχώσουν μια μονάδα που όντως θα έπρεπε να υπάρχει. Δεύτερο παράδειγμα είναι να δείτε τα στοιχεία, τα εφιαλτικά κατά τη γνώμη μας στοιχεία, που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Στην Αττική υπάρχουν 203 χειρουργικές αίθουσες. Ξέρετε πόσες είναι σε λειτουργία? Είναι οι 145. Γιατί δεν προσλαμβάνουν αναισθησιολόγους και δεν προσλαμβάνουν και νοσηλευτικό προσωπικό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι στη λίστα αναμονής μόνο για τα έτη 22-23 στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια? Είναι 24.099. Για τα προγραμματισμένα χειρουργεία, έτσι. Για τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Τα οποία προφανώς πηγαίνουν πίσω όταν υπάρχουν έκτακτα. Ακριβώς. Και τρίτο παράδειγμα, επειδή το είπατε και το θεωρούμε πολύ σημαντικό, είναι αυτή η παρέτηση της συναδέλφου που δουλεύει στη μονάδα μας του νοσοκομείου Μεταξά, μια μονάδα η οποία πραγματοποιεί όλες τις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, βιοψίες, στερεοτακτικές βιοψίες, χειρουργία, πλαστική αποκατάσταση, παρακολούθηση των ασθενών κλπ. Σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο όπως είναι ο Άγιος Σάββας, έτσι, με πολύ βαριά περιστατικά. Το Μεταξά. Ναι, όχι, όπως ο Άγιος Σάββας, για να καταλάβει ο κόσμος που πιθανώς δεν ξέρει. Ναι, βέβαια. Είναι το αντίστοιχο νοσοκομείο που λειτουργεί στην περιοχή του Πειραιά. Ακριβώς, μιλάμε για τον πιο συχνό ταυτόχρονα καρκίνο. Τον καρκίνο του μαστού στο γυναικείο πληθυσμό, που η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να φτάσει σε ΙΑΘ έως και στο 95% μαζί με την αντίστοιχη παρακολούθηση, και η υποκρισία που έγκυται. Έγκυται την ίδια ώρα που παρετείται η μοναδική εξειδικευμένη γιατρός παρά τις αέναες οκλήσεις μας για να στελεχωθεί το συγκεκριμένο τμήμα. Έχουμε απ' την άλλη μπάντα την κυβέρνηση, η οποία διαφημίζει τις δωρεάν μαστογραφίες που υποτίθεται προσέφερε με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, και ότι έδωσε γροθιά στον καρκίνο του μαστού. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος της υποκρισίας που υπάρχει και που θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί ξαναλέω, αυτή η πολιτική κατά τη γνώμη μας είναι σκόπιμη. Μάλιστα. Πόσα κενά έχετε τώρα, επειδή μιλήσαμε ξανά, τα έχουμε ξαναπεί και νομίζω χρειάζεται να τα ξαναλέμε, γιατί σίγουρα δεν μας ακούει κάθε φορά και ο ίδιος κόσμος. Έχετε καταγεγραμμένες ποιες είναι οι ανάγκες σε επίπεδο προσωπικού?
Παραδείγματο χάρη, είπαμε και για τα χειρουργεία, να πούμε ότι οι νοσηλευτές, δεν μπορεί ένας νοσηλευτής που κάνει νοσηλεία σε μια κλινική να μπει και στο χειρουργείο. Χρειάζεται εξειδίκευση ο νοσηλευτής που θα μπει. Για την εργαλειοδοσία χρειάζονται πράγματα, ας πούμε, που να κατέχει για να μπορέσει να μπει. Οπότε μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό. Έχετε καταγεγραμμένες τις ανάγκες? Έχουμε καταγεγραμμένο το εξής, επειδή έχει γίνει και μια καραμέλα, ξέρετε, στο στόμα του Υπουργού Υγείας και της κυβέρνησης, κάποιες 6.500 προσλήψεις που τις ακούει ο κόσμος και μπορεί να φαίνεται μεγάλο νούμερο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι θα έχουν 6.500 νέοι άνθρωποι στα νοσοκομεία. Ένα τμήμα από αυτές τις προσλήψεις, εάν και εφόσον γίνουν, θα είναι προσλήψεις και μετατροπή σε μόνιμους κάποιων συμβασιούχων που ήδη υπηρετούν. Άρα δεν προστίθενται 6.500. Τα κενά την ίδια ώρα είναι 30.000 το υγειονομικό προσωπικό και 6.000 μόνο σε γιατρούς. Άρα καταλαβαίνετε τα 36.000 κενά που είναι βασισμένα σε παλιά οργανογράμματα. Η υπόσχεση της κυβέρνησης είναι για 6.500 προσλήψεις. Και αν μου επιτρέπετε μία πλευρά, επειδή υπάρχει μία φιλολογία ότι προκυρήσονται δίθεν θέσεις και δεν πάνε να κάνουν αίτηση ή δεν δέχονται να πάνε οι γιατροί. Και βγαίνουν άγονες, λέει, αυτές οι θέσεις και μάλιστα πολλές ειδικότητες, λέει, του Υπουργείου είναι άγονες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι άγονες έγιναν αυτές οι ειδικότητες, τις κατάντησαν άγονες με βάση την πολιτική τους. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πρέπει να το σκεφτεί ο κόσμος είναι εάν πραγματικά σε μια περιοχή που μπορεί να μην υπάρχει παιδίατρος ή που μπορεί να μην υπάρχει αναισθησιολόγος στη δημόσια δομή, εάν υπάρχει αναισθησιολόγος στην ίδια ιδιωτική δομή που μπορεί να είναι δίπλα. Άρα δεν είναι ακριβώς άγονες οι ειδικότητες. Mm-hmm. Υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν και μισθολογικά κίνητρα και επιστημονικά κίνητρα για να μπορούν να προσφέρουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αν καλύπτονταν αυτά τα κενά, κύριε Σιδέρη, φαντάζομαι δεν θα υπήρχαν αυτές οι αναμονές στα χειρουργεία ή για τις διαγνωστικές εξετάσεις που υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία. Εννοείται ότι δεν θα υπήρχαν, αλλά αυτά τα κενά υπάρχουν και τα έχτισαν βήμα-βήμα όλες οι κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ένα στοιχείο ότι από το 2013 μέχρι το 2023 που είμαστε τώρα υπάρχουν 20.000 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει ένα καθεστώς. Εντάξει, ήταν και μέσα στα μνημόνια βέβαια τώρα, ναι, τα χρόνια αυτά που μας είπατε, αλλά δεν βελτιώθηκαν και μετά τα μνημόνια, έτσι που υποτίθεται ότι άλλαξαν τα δεδομένα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνουμε τη συζήτηση γιατί μπήκαμε στα μνημόνια και πήγαμε στα μνημόνια. Όχι. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του σαν νούμερο, το 20.000 λιγότεροι μόνιμοι, είναι ενδεικτικό για το πώς λογίζεται η υγεία του κόσμου. Γιατί την ίδια ώρα, αυτή τη δεκαετία, έχουμε αύξηση πολύ μεγάλη σε κέρδη τεράστιων ομίλων. Που ασχολούνται με τον ιατρικό τομέα, εννοείται. Που ασχολούνται με τον ιατρικό τομέα. Μόνο αν δείτε τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιωτικές εννοώ, έχουν ένα κύκλο εργασιών και ένα τζίρο που αγγίζει το μισό δις το χρόνο. Αυτά τι είναι? Είναι χρήματα που δόθηκαν επειδή τα ήθελε ο κόσμος, όχι επειδή δεν είχε όμως άλλη επιλογή. Πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα για να κάνει τη δουλειά του από το υστέρημά του. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, πριν κλείσουμε, είχε χθες η Ομοσπονδία συνάντηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είχαμε την πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό. Αυτό που έχει μια αξία να μάθουν όλοι είναι ότι δεν είναι φιδωλοί οι Υπουργοί εδώ και πολλά χρόνια στις ομολογίες. Γνωρίζουν και κατανοούν δηλαδή ότι είναι χαμηλή μισθή, γνωρίζουν και κατανοούν ότι είναι μεγάλες οι ελλείψεις. Απλά αυτό που δεν γνωρίζουν και δεν ομολογούν είναι ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που και οι ίδιοι ακολουθούν. Εμείς θέξαμε τα ζητήματα των παρετήσεων, των προσλήψεων που πρέπει να γίνουν, των μονιμοποιήσεων των συμβασιούχων και των μεγάλων ληστών αναμονής και μια σειρά άλλα κλαδικά θέματα. Και οι απαντήσεις που πήραμε είναι ότι κατανοούν όλοι την αναγκαιότητα για αύξηση των αποδοχών μας, αλλά δεν μπορεί να δώσουν απάντηση γιατί αυτό συγκρούεται με τα δημοσιονομικά της χώρας. Κατανοούν την ανάγκη για προσλήψεις, αλλά δεν μπορούν να δώσουν λύση γιατί και αυτά συγκρούονται με τα δημοσιονομικά της χώρας. Και το μόνο που μας είπε είναι πως θα παραταθεί για ένα χρόνο ακόμα η θητεία των συναδέλφων μας των επικουρικών και θα πάει μέχρι το τέλος του 24. Σε αυτό μόνο δεσμεύτηκαν. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν παίρνουμε απαντήσεις, εμείς έχουμε προκηρύξει σαν Ομοσπονδία μια μεγάλη 48-ώρη απεργία, 29 και 30 Νοέμβρη, που ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε και πιο αναλυτικά και τα αιτήματά της. Mm-hmm. Γιατί θεωρούμε αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι με την κλάψα και τη μεμσημυρία δεν μπορεί να βγει κάτι. Χρειάζεται αγώνας, διεκδίκηση και μόνο έτσι ίσως μπορούμε να αποσπάσουμε και να σώσουμε ό,τι σώζεται. Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.